65 τόνους οπωρολαχανικών μοιράζουν δωρεάν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη η παραγωγή και πολιτές των λαϊκών αγορών όλης της χώρας σε μια πρωτότυπη διαμαρτυρία για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής των προϊόντων τους. Μου κόψανε το πολυτέκνο, μου κόψανε τα δώρα, μου κόβουν και το ΕΚΑΣ. Άντε με 330 ευρώ να ζήσω. Δεν έχω φως, δεν έχω νερό, δεν έχω χαράτσια. Δεν έχω κοινόχρηστα, δεν πρέπει να φάω. Είναι ντροπή τους. Μας έχουν καταστρέψει, μας έχουν πάρει όχι τα σόβρακα και την αναπνοή μας ακόμη. Προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια, η δουλειά δεν υπάρχει και η γυναίκα είναι άνεργη, έχω και ένα παιδί. Τώρα ζόρικα είναι τα πράγματα, με τα χαράτσια, με τους φόρους και αυτά. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο, εντάξει, λύση δεν υπάρχει πουθενά. 300 ευρώ παίρνω, εγώ και γυναίκα μου έκαμε χαρτιά για αγωγά. Και 7 μήνες, 8 δεν βγήκαν ακόμα. Και ζούμε με 300 ευρώ. Και πληρώνω και χαράκι. Θέλουμε να πούμε εδώ στην κυβέρνηση ότι οι αγρότες δεν επιτάσσονται. Όλους μπορεί να τους επιτάξει, εκτός από τους αγρότες που σκάβουμε μόνοι μας με τα χέρια μας και δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Ας έρθουν εδώ να δουν την κατάσταση που μας έχουν φέρει. Σοβαροί άνθρωποι, οικογενειάρχες ήμασταν. Άνεργος, συνταξιούχος με 360 ευρώ. Δεκάδες κόσμου στάθηκε στην ουρά επί ώρες προκειμένου να πάρει λίγα λαχανικά και φρούτα. Γυναίκες με μικρά παιδιά, νέοι αλλά και ηλικιωμένοι, κινδύνεψαν στην κυριολεξία να ποδοπατηθούν για μια σακούλα με πορτοκάλια, μήλα και καρότα. Άνεργος είμαι και κάθομαι τώρα 3 χρόνια και δεν έχει υπάρχει ούτε δουλειά, τίποτα. Συνταξιούχος είμαι, της πείνας είμαι, λοιπόν ήρθα εδώ πέρα να μπορέσω να πάρω κάτι, διότι οι κυβερνώντες φέραν την κατάσταση αυτή στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν πάμε καλά. Θα έχουμε και πιο χειρότερα ακόμα. Τι να πω άλλο. Ντροπή τους. Δεν βρίσκουμε δουλειά γιατί είμαστε μεγάλοι τώρα. Είμαστε 58 χρονών. Και μας πετάξανε έξω. Με 368 ευρώ σύνταξη. Τι να περιμένουμε περισσότερο. Δεν βλέπουν τα χάλια που μας καταδίσανε. Ντροπή. Τι θα πάρετε. Ντομάτες θέλω γιατί δεν κάνει να τρώω πράσινα. Αν βρω λίγα λεμόνια και κονοπίδι. Ό,τι βρω, ό,τι πάρω. Καμβουλάκι, οτιδήποτε. Λαχανάκι για τα παιδιά, μαρουλάκι. Οι παραγωγοί ισχυρίζονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, κυρίως λόγω του ακριβού πετρελαίου, του ρεύματος, των εισφορών του ΕΛΓΑ και του ΦΠΑ. Άλλοι τα προβλήματα. Πετρέλαιο, λιπάσματα, καλλιέργειες, με τι λεφτά. Ορίστε τα προϊόντα του παραγωγού, να βοηθήσουμε για τη φτώχεια. Εμάς ποιος θα βοηθήσει. Δεν υπάρχει κανείς να μας βοηθήσει. Τον παραγωγό κανένας. 1,5 ευρώ πετρέλαιο βλέπω, αυτό βλέπω. Πώς να βάλω στο τρακτέρ να καλλιεργήσω. Πρέπει να πουλήσουμε χωράφι για να βάλουμε πετρέλαιο. Καλλιεργούμε με 80 κόστος παραγωγής και πουλάμε 50. Επειδή στο κόστο παραγωγής είναι τόσο ακριβό, πρέπει να πουλάμε και εμείς ακριβά. Δεν μπορούμε να πουλήσουμε ακριβά. Οπότε αναγκαζόμαστε και μπαίνουμε μέσα εμείς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση σήμερα, παιδιά, είναι ο κόσμος αυτός που μαζεύτηκε εδώ. Και περιμένει μία ώρα στην ουρά για να πάρει ένα μπρόκολο και ένα λάχανο. Έτσι κατάντησε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αυτό με θλίβει περισσότερο. Στενοχωριέμαι που ο άλλος δεν έχει να φάει, δεν έχει να ταΐσει τα παιδιά του, δεν έχει δουλειά. Γι' αυτό θα κάνουμε κάτι.